Γεια, yeah, εδώ, παρακολουθείτε την εκπομπή Mind Food, τροφή μυαλού, γιατί όπως το σώμα μας χρειάζεται καλή τροφή, έτσι χρειάζεται και το μυαλό. Σε αυτό το βίντεο θα πούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κατάθλιψης. Πριν όμως αρχίσω, να πω ότι δεν είμαι ειδικό στο θέμα της κατάθλιψης, δεν είμαι κανένας ούτε αρχή ούτε ψυχίατος, τίποτα σχετικά με αυτά. Αν έχετε κάποιο σοβαρό θέμα, καλύτερα να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Εγώ απλώ θα πω μερικέ προτάσει, μερικέ ιδέε, μερικά απλά πράγματα που ξέρω ότι μπορούν να βοηθήσουν. Και πράγματα τα οποία επειδή λαμβάνω αρκετά μήνυματα σχετικά με αυτό το θέμα και έχω και ανθρώπου που ίσω με ρωτάνε κάποιε φορέ. Ε, αυτά τα ίδια πράγματα θα τα πω τώρα σε εσά. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι κάποια από αυτά έχουν τη δύναμη να σας βοηθήσουν. Και θα χαρώ πάρα πολύ να, 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 να μάθω ότι σας έχουν βοηθήσει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θέμα κατάθλιψης. Είναι εδώ μέσα, είναι στο μυαλό. Αλλά επειδή το τι παίζει εδώ, έχει άμεση σχέση με το σώμα μας. Η φυσιολογία επηρεάζει η ψυχολογία και αντίστροφα. Να θυμάστε ότι το τι σκεφτόμαστε και τι κάνουμε επηρεάζει τη βιοχημία του σώματο. Και το... η φυσική κατάσταση του σώματο επηρεάζει το μυαλό μα. Άρα αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι όταν έχουμε κατάληψη, σίγουρα και στο σώμα μα γίνονται κάποια πράγματα. Και εκεί πέρα η ιατρική επιστήμη θα σου πει ότι επειδή είναι έτοιμο το σώμα εκείνη τη στιγμή, μπορεί κάποια φάρμακα να το βοηθήσουν. Κάποιε ορμόνε εκεί πέρα, κάποια πράγματα να αλλάξουν. Αλλά η γνώμη είναι ότι αυτή δεν είναι η καλύτερη λύση. Γιατί έτσι δεν αντιμετωπίζει την αιτία του προβλήματο. Το θέμα είναι το μυαλό σου να σκέφτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί θετικά συναισθήματα και αυτά να κατακλείουν με θετικά υλικά το σώμα και θετικέ ορμόνε και όλα αυτά τα πράγματα που μετά νιώθει όμορφα. Ενώ αν γίνεται το αντίθετο, νιώθει άσχημα. Και Φυσικά κάποιο ειδικό θα πει ναι, όμω αυτά τα φάρμακα μπλα μπλα βοηθάνε κτλ. Η γνώμη μου εμένα προσωπικά, αν μου ρωτήσατε, είναι ότι η κατάληψη δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με φάρμακα. Εκτό αν είναι κάποια πολύ βαριά κατάσταση που και εκεί δεν έχω γνώμη, απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Αλλά σε ορισμένε περιπτώσει οι έρευνε δείχνουν ότι τα αντικαταληπτικά φάρμακα έχουν λιγότερο αποτέλεσμα από κάποια άλλα πράγματα που θα πούμε τώρα. Και κυρίω από το νούμερο 1 πράγμα που θα πω τώρα που είναι η γυμναστική να κινεί το σώμα σου. Γιατί η φυσιολογία επηρεάζει τη ψυχολογία. Αν δεν νιώσει καλά, στα τα πόδια σου, σηκώθιο, βγει έξω, κάνει γυμναστική, κάνει μερικά που σάψει, κάνει βαράκια. Πήγαινε τρέξει, πήγαινε. Κουνή σου! Πολύ σημαντικό. Η φυσιολογία επηρεάζει την ψυχολογία. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Το τι κάνετε με το σώμα σα επηρεάζει το πώ νιώθετε. Πολλέ φορέ κατάθλιψη δεν είναι κάτι που νιώθει, είναι κάτι που κάνει. Είναι επειδή κάθεσαι έτσι, είναι επειδή είσαι κουλουριασμένο, είναι επειδή έχει το κεφάλι, είναι επειδή έχει σταυρωμένα τα χέρια είναι όλα αυτά τα πράγματα. Πολλέ φορέ πρέπει να σηκωθεί όρθιο, να σταθεί τα πόδια σου, σαν εκείνε τι φορέ που είχε αυτοπεποίθηση και δύναμη μέσα σου, να βγει έξω να περπατήσει, να σε δει ο ήλιο. Ο ήλιο βοηθάει παρεμπιπτόντω στο θέμα τη κατάθλιψη. Γενικότερα, να βγεις να κινήσει το σώμα σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν έπρεπε αυτή τη στιγμή να κλείσω το βίντεο, θα μου έφτανε να έχω πει αυτό το πράγμα. Σαν μέθοδο αντιμετώπιση οποιαδήποτε αρνητικού συναισθήματο και κυρίω κατάθλιψη. Να βγει, να τρέξει, να περπατήσει, να κινήσεις το σώμα σου. Η φυσιολογία επηρεάζει την ψυχολογία. Το λέω ξανά και ξανά, το ξέρω. Επαναλαμβάνομαι. Για να το μάθουμε όλοι! Θέλω να το θυμάστε. Αν υπάρχει ένα πράγμα που θέλω να σα μείνει σαν ατάκα του ευτύχη, να το θυμάστε για πάντα και να μου το λέτε ή να ζείτε με αυτή τη φιλοσοφία, είναι αυτό. Η φυσιολογία επηρεάζει την ψυχολογία. Γι' αυτό να φροντίζετε το σώμα σα. Επηρεάζει το πώ νιώθετε. Πολύ σημαντικό. Ωραία. Κίνηση. Γυμναστική. Κάντε το. Το πιο σημαντικό. Πάμε όμω και σε άλλα πράγματα. Ξέρω ότι η γυμναστική άλλο πράγμα που επηρεάζει πάρα, πάρα πολύ τη διάθεσή μα και μπορεί να βοηθήσει στο θέμα τη κατάθλιψη. Είναι η διατροφή. Υπάρχουν κάποιε τροφές που θεωρούνται αντικαταθλιπτικέ, όπω τα ψάρια, η ξηρκαρπή, τα καρύδια και γενικότερα μια υγιεινή διατροφή μια υγιεινή διατροφή με φρέσκα φρούτα και λαχανικά, να τρως τα ψάρια, όσπρια, δημητριακά ολικής, να τρως χαρακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά, να έχεις μια ποικιλία ισορροπία και μέτρο, να τρως ήρεμα λιτά ξεκούραστα και κυρίως αυτό που είπα στην αρχή, φρούτα και λαχανικά και από εκεί πέρα, κρέας με μέτρο, όσο δυνατόν καλύτερη ποιότητα και μια, απλή, μια φιλοσοφία απλής διατροφής. Από εκεί πέρα, από και πέρα, δεν θα μπούμε σε πολλέ λεπτομέρειε στο θέμα τη διατροφή. Θα πούμε απλά ότι μια υγιεινή διατροφή βοηθάει πάρα, μα πάρα πολύ στην ψυχολογία μα και στο θέμα τη κατάθλιψη. Τρίτο πράγμα, πολύ σημαντικό, είναι η ξεκούραση. Το να κινούμαστε αρκετά. Πολλέ φορέ κάποιοι θα πούνε ότι όταν έχουν κατάθλιψη κοιμούνται άπειρε ώρε. Για αυτού είναι λίγο διαφορετικό το θέμα. Αλλά μ, είναι αλήθεια ότι αν δεν είμαστε ξεκούραστοι, υπάρχει μια ψυχολογική πίεση, πολλέ φορέ βγαίνει ω κατάθλιψη. Άρα πολλέ φορέ πρέπει απλώ να χαλαρώσει και να κοιμηθεί. Ε, να ξεκουραστεί και το να χαλαρώσει πολλέ φορέ δεν είναι τόσο εύκολο. Μπορεί να χρειάζεται να πάρει μερικέ βαθιέ ανάσε, να κάνει κάποιε ασκήσει, να ακούσει κάποια ηρεμιστική μουσική, να χαλαρώσει, να αφήσει το μυαλό σου ελεύθερο και να ξεκουραστεί, να διαλογιστεί αν αυτό σε βοηθάει, να κοιμηθεί. Κάτι από όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να ηρεμήσει και να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, να ξεκουράσει το σώμα και το μυαλό. Τέταρτο πράγμα έχει να κάνει με το περιβάλλον γύρω, οι άνθρωποι, ο χώρο, το αν μα βλέπει ο ήλιο, αν αναπνέουμε καθαρό οξυγόνο. Αυτά τα πράγματα επηρεάζουν πάρα πολύ το θέμα τη κατάθλιψη και μα ρίχνουν ψυχολογικά. Αν είμαστε πιασμένοι, αν έχουμε γύρω μας ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ αρνητικοί, αν ακούμε αρνητική μουσική, δηλαδή μουσική που μας ρίχνει κι άλλο, και εδώ θέλω να προσέχετε πάρα μα πάρα πολύ το θέμα της μουσικής, τι ακούτε όταν νιώθετε άσχημα, μην ακούτε μουσική που σας κάνει να νιώθετε πιο άσχημα, βάλτε μια χαρούμενη μουσική, μια ανεβαστική μουσική, κάτι που σας κάνει να χαμογελάτε, κάτι που σας κάνει να θέλει να χορέψετε, βάλτε μια θετική μουσική και σε συνδυασμό με τη γυμναστική βγείτε έξω, ακούστε μια ωραία μουσική, δεν ξέρω, rock, green day, blink, κάτι τέτοιο, κάτι που σας ανεβάζει, οτιδήποτε είναι και τρέξτε, γυμναστείτε. Αυτά τα δύο συνδυασμό έχουν τεράστια δύναμη. Αλλά στο θέμα του περιβάλλοντος, από το τι ακούμε και το τι διαβάζουμε, που είναι πολύ σημαντικό να διαβάζετε και θετικά βιβλία, είναι και το τι βλέπουμε. Μην βλέπετε τηλεόραση, ειδήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Ανοίξτε να δείτε κάτι που σα κάνει να εξελιχθείτε, κάτι να μάθετε. Κάτι που σα βοηθάει να αποκτήσετε δύναμη. Κάποιο βίντεο στο YouTube που σα δίνει θάρρο, Δύναμη, κουράγιο και κυρίω που σα μάθαίνει κάτι χρήσιμο. Όταν μαθαίνει και εξελίσσεσαι, αυτό σε βοηθάει πάρα, πάρα πολύ. Συνεπώ, χτίσε το περιβάλλον σα γύρω με πράγματα που σα βοηθάει να εξελιχθείτε, να μάθετε, να νιώσετε πιο όμορφα, να βοηθήσετε και εσεί με την ενέργειά σα. Και φυσικά, κάντε κι εσεί κάτι για να προσφέρετε. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε σε λίγο. Συνεπώ, περιβάλλον. Και όταν λέω περιβάλλον, εννοώ και ανθρώπου. Ναι. Πολύ σημαντικό. Αν είσαι γύρω-γύρω με ανθρώπου αρνητικού και θα επηρεάσουν και εσένα. Προσπάθησε να είσαι με θετικού ανθρώπου. Αν δεν είναι εύκολο να βρει θετικού ανθρώπου στον κοντινό σου περίγυρο, διάβασε βιβλία θετικών ανθρώπων. Δε δες βίντεο, δε σεμινάρια, δε ακου, ακουστικά βιβλία. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν. Μπορεί να βοηθήσει απλώ να κατεβάσετε σε MP3 αυτό το βίντεο και να το ακούτε όταν πηγαίνετε στο σχολείο ή όταν πηγαίνετε στη δουλειά ή στο αυτοκίνητο ή στο λεωφορείο λο... με ένα MP3. Κάντε το. Θα σα βοηθήσει πάρα, πάρα πολύ. Συνεπώ, το περιβάλλον. Πρέπει να προσέχουμε το περιβάλλον μα. Μα επηρεάζει πάρα πολύ και όσο δυνατόν καλύτερο είναι, τόσο καλύτερο στο θέμα τη κατάθλιψη. Αν έχετε θέμα με την κατάθλιψη, προσπαθήστε να είστε ανάμεσα σε θετικού ανθρώπου. Είτε είναι κοντά σα, είτε είναι με βίντεο, με, ακουστικό, με ήχο, με κάποιον τέτοιο τρόπο. Και φυσικά να ακούτε καλή μουσική, να σα βλέπει ο ήλιο, να βγαίνετε όσο δυνατόν περισσότερο έξω να αναπνέονται. Παρεμπιπτόντω να γιώνεστε κιόλα, να θυμάστε το άλλο βίντεο. Αυτά σχετικά με το περιβάλλον. Πάμε τώρα στο επόμενο που έχει να κάνει με την οργάνωση, με την ψυχολογία του τη άγχου, με την διαχείριση του άγχου. Πολλέ φορέ το αναγχωνόμαστε όταν έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, μα πιάνει μια κατάθλιψη. Αυτό είναι ένα τρόπο αντίδραση σε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο οργανωμένοι. να φτιάχνετε το πρόγραμμα τη μέρα. Να γράφετε κάτω τι έχετε να κάνετε. Να προσπαθήσετε να οργανώνεστε. Να προσπαθείτε επίση να ε, εξασκείτε κάποιε τεχνικέ διαχείριση του άγχου να γράφετε αυτά που θέλετε να κάνετε και να βάζετε μέρα σας αξιόλογους στόχους και όχι μόνο μέρα σας, στην εβδομάδα σας, το μήνα σας, στη ζωή σας βρείτε κίνητρα, πάρα πολύ σημαντικό να έχεις κίνητρα, να έχεις πράγματα να κάνεις και τα πιο ωραία κίνητρα που μπορείτε να βάλετε εδώ και τώρα κίνητα που να έχουν σχέση με την εξέλιξή σα, να μάθετε πράγματα, να μάθετε να παίξετε κεφάρα, να μάθετε να κάνετε βίντεο στο YouTube, να μάθετε να μιλάτε ε, καθαρά, να εκφράζετε τον λόγο σα, να γράφετε, δεν ξέρω, να βάλετε να γράψετε ένα βιβλίο. Τέτοιου στόχου βάλετε, οι οποίοι σα εμπνέουν και σα βάζουν στην πράξη. Και επίση πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα για άλλου. Προσφέρετε, βοηθάτε, κάντε πράγματα που είναι χρήσιμα σε όλο τον κόσμο. Με αυτά τα δύο, αυτά τα δύο βάλτε τα στο πρόγραμμά σα έτσι ώστε να σα εμπνέουν και να σα οδηγούν. Όταν έχετε πράγματα τα οποία σας οδηγούν και σας εμπνέουν και σας βάζουν στη δράση, η κατάθλιψη φεύγει. Όταν έχεις στόχους, όταν έχεις πράγματα να κάνεις, όταν θες να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους, φεύγει. Γιατί βλέπεις ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να κάνεις όλα αυτά που θα ήθελες να κάνεις. Πάμε τώρα στο τελευταίο. Το τελευταίο έχει να κάνει εντελώ. Με το θέμα τη διάθεση και τη ψυχολογία. Πώ πρακτικά επηρεάζει τη διάθεσή σου, γιατί όπω είπαμε, η φυσιολογία επηρεάζει την ψυχολογία και τη διάθεση, αλλά αυτό που θέλω να κάνετε είναι να σκεφτείτε κάποια θετικά συναισθήματα που θέλετε καθημερινά να έχετε στη μέρα σα. Κάποια θετικά συναισθήματα που σε κάνουν πραγματικά να νιώθει όμορφα και εξαφανίζουν το θέμα τη κατάθλιψη. Και μερικά τέτοια θετικά συναισθήματα που σίγουρα όλοι μα έχουμε νιώσει, αλλά το θέμα είναι να τα νιώθει καθημερινά με πρακτικό τρόπο, είναι πράγματα όπω η αγάπη και η στοργή. Και να πούμε εδώ ότι την αγάπη για να τη νιώσει, δεν χρειάζεται κάποιο άλλο να τη δώσει. Πρέπει εσύ να τη δώσει άλλον. Εσύ να την προσφέρει. Εσύ να κάνει κάτι για κάποιον άλλον. Εσύ να πει μια ωραία κουβέντα. Εσύ να γράψει ένα γράμμα σε κάποιον που ίσω κάποτε είχατε μαλώσει και δεν θα του ζητήσει συγγνώμη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να το κάνετε εσείς, Εσύ να μπει στην πράξη. Καλύτερο όπλο για να νιώσει αγάπη είναι να δώσει αγάπη. Με κάποιο τρόπο. Επίση, ευγνωμοσύνη. Πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Πάρα πολύ σημαντικό συνέστημα. Αν δεν νιώθει καλά. Αντιμετώπιση κατάθλιψη. Το φανταστικό εργαλείο και φάρμακο κατά τις κατάληψης είναι η ευγνωμοσύνη να νιώθεις ευγνώμων για όλα τα πράγματα που έχεις στη ζωή σου για τον τρεχούμενο νερό που έχεις τη βρύση για τον αέρα που αναπνέεις για τον ήλιο που μας βλέπει, για όλα αυτά τα καλά πράγματα φυσικά υπάρχουν και αρνητικά πράγματα και εδώ δεν λέμε «χα -χα 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 -χα» να μην βλέπουμε τα αρνητικά και να εστιάσουμε μόνο στα θετικά αλλά όταν είσαι θετικό, δυνατό και μπορεί να σταθεί στα πόδια σου, μπορεί να αντιμετωπίσει τι δυσκολίε με καλύτερο τρόπο. Το θέμα είναι να είσαι όρθιο όταν αντιμετωπίζει δυσκολίε, όχι γονατιστό. Το θέμα είναι να είσαι στα πόδια σου και να μπορεί να είσαι όσο να το καλύτερο. Και αυτό γίνεται μόνο όταν είσαι θετικό, νιώθει ευγνωμοσύνη για αυτά που έχει και πα μπροστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν λέμε εδώ χαχού χαχαχά -χα -χα» να χαζολογούμε όλη τη μέρα και να μην βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο μα και γύρω μα. Όχι! Ακριβώ το αντίθετο. Λέμε ότι πρέπει να είσαι θετικό και δυνατό για να μπορέσει αυτά τα προβλήματα να τα αντιμετωπίσει και να τα διαχειριστεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα. Γι' αυτό θέλουμε ευγνωμοσύνη, θέλουμε θετική ενέργεια, θέλουμε καλή διάθεση για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι δυσκολίε. Άλλο συνέστημα θετικό είναι η εξέλιξη, να νιώθει ότι μαθαίνει. Μιλήσαμε γι' αυτό. Και επίση η προσφορά, να νιώθει ότι προσφέρει. Πάρα πολύ σημαντικό. Να νιώθει ότι. Γίνεσαι καλύτερο και ότι βοηθά άλλου ανθρώπου. Αν βάλει αυτά τα συναισθήματα πρακτικά στη ζωή σου, κάνοντα πράγματα, τότε πραγματικά νομίζω ότι η κατάθλιψη δεν θα έχει κανέναν χώρο μέσα σου. Αυτά. Είπαμε. Διάφορε συμβουλέ και tips για να αντιμετωπίσουμε το θέμα τη κατάθλιψη. Όπω σα είπα, εγώ δεν είμαι ειδικό σε αυτό το θέμα. Απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Αλλά θεωρώ ότι αν κάνετε πρακτικά αυτά που είπαμε σε αυτό το βίντεο, θα έχετε πολλέ, πολλέ ανότητε να αντιμετωπίσετε το θέμα τη κατάθλιψη. Να γυμνάζεστε, να τρώτε υγιεινά, να ξεκουράζεστε αρκετά, να χαλαρώνετε. Να προσέχετε το περιβάλλον σα, με τι ανθρώπου είστε γύρω σα. Να προσπαθείτε να ακούτε θετική μουσική, να βλέπετε ωραία βίντεο στο YouTube που σα κάνουν να νιώθετε όμορφα και σα δίνουν δύναμη και σα εξελίσσουν και σα μαθαίνουν πράγματα. Επίση, να οργανώνετε τη μέρα σα, να βάλετε στόχου για το σήμερα, για το αύριο, για τη ζωή σα γενικότερα. Και οι στόχοι μπορεί να είναι το να προσφέρετε, το να γίνετε χρήσιμοι γύρω σα. Και πρακτικά να αναζητάτε θετικά συναισθήματα τη αγάπη, τη οργή, τη ευγνωμοσύνη, να σκέφτεστε τα πράγματα τα οποία σα κάνουν να νιώθετε όμορφα, να εξελίσσεστε συνεχώ και να προσφέρετε στου γύρω σα. Σα ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ που βλέπετε τα Mindfood Ελπίζω πραγματικά να σα βοηθάνε και χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ όταν λαμβάνω τα σχόλιά σα. Καλή δύναμη σε όλους, Καλή δύναμη. Μην μασάτε. Ό,τι και αν γίνει, θα τα καταφέρουμε. Να τέλεια. Γράψτε σχόλια από κάτω. Κάντε ένα like. Subscribe. Και πραγματικά στείλτε αυτό το βίντεο αν θέλετε σε κάποιο φίλο σα που ίσω νομίζετε ότι καμιά φορά είναι λίγο down. Ή πολύ ή λίγο down. Θα βοηθήσει. Ελπίζω. Καλή δύναμη σε όλου! Yeah! θέλετε να τα πούμε θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το Bletsas.gr